ενός σύριαλ. Επέλεξαν βέβαια τα καλύτερα που θα μπορούσαν να επιλέξουν, έτσι, τις καλύτερες περιοχές από το νησί, προκειμένου να κάνουν τα γυρίσματα για το σύριαλ αυτό. Θα μας δώσει τώρα περισσότερες πληροφορίες η συνάδελφος, η Βιβί Κωνσταντινίδου, που τους συνάντησε. Καλησπέρα, Βιβί. Καλησπέρα και σε εσάς. Βλέπουμε βέβαια και τα πλάνα από τα γυρίσματα, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, συντελεστές. Λοιπόν, πώς έγινε αυτό το ξαφνικό μέσα στο φθινόπωρο? Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα ιδιαίτερα συνήθιστο θέμα και για τους ντόπιους, τους κατοίκους της Ζακύνθου, αλλά και για τους επισκέπτες, να βρεθούν αντιμέτωποι ξαφνικά με τον κορεατικό στρατό, έστω και τον νοτιοκορεατικό. Ναι, πράγματι. Με μία βόλτα στις βόρειες ακτές του νησιού έρχεσαι αντιμέτωπος με στρατιωτικά τζιπ, με drones, με στρατιώτες, βέβαια με πολλές κάμερες και ένα πολύ μεγάλο συνεργείο, ένα πολυπληθές συνεργείο. Ο λόγος είναι ότι η τηλεόραση της Νότιας Κορέας γυρίζει ένα σύριαλ υπερπαραγωγή. Σύμφωνα με τα οικονομικά βέβαια δεδομένα που έχει η χώρα, που δεν συγκρίνονται και με τα δικά μας. Αναζητούσαν λοιπόν, είναι ένα ερωτικό δραματικό σύριαλ, αναζητούσαν μία περιοχή για το σενάριο που να είναι άγνωστη, εξωτική, απομονωμένη, και μετά από έρευνες στο ίντερνετ και αφού εξάντλησαν, για να φανταστείτε, την Ινδονησία, τη Σιγκαπούρη και άλλες αντίστοιχες περιοχές, έπεσαν πάνω σε μια φωτογραφία της παραλίας του Ναυαγίου. Και το μόνο που είπαν ήταν: δεν μας νοιάζει που είναι, εκεί θα πάμε. Ανακάλυψαν ότι είναι στη Ζάκυνθο και έτσι ένα πολυπληθές συνεργείο έχει φτάσει στο νησί μας αυτές τις ημέρες. Πρόκειται να μείνει για αρκετές ακόμη, αφού 16 επεισόδια του πρώτου κύκλου της σειράς θα γυριστούν εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, τα 10 από αυτά και τα 4 από τα υπόλοιπα 6 θα γυριστούν στην Αράχοβα. Μα πραγματικά πόσους δεν έχει εμπνεύσει το ναυάγιο προκειμένου να έρθουν και να κάνουν τα γυρίσματά τους? Είδαμε και το καλοκαίρι και άλλους καλλιτέχνες. Ακριβώς. Έτσι το επέλεξαν. Τώρα, αυτή τη στιγμή οι Κορεάτες σε ποια σημεία του νησιού έχουν κάνει έτσι στάσεις και γυρίσματα? Σίγουρα στις βορειοδυτικές ακτές. Βρίσκονται δηλαδή στο Πόρτο Βρώμη, στην Αναφωνήτρια. Πέρασαν από το ναυάγιο όπου ολοκληρώθηκαν εκεί τα γυρίσματα. Σήμερα, λόγω κακοκαιρίας, δεν γνωρίζουμε αν τα συνεχίζουν. Μέχρι εχθές πάντως που ο καιρός το επέτρεπε, τα γυρίσματα πραγματοποιούνταν στις ακτές, τις απόκριμνες ακτές και τις κρυφές παραλίες που προσφέρει εδώ το νησί. Όπως είπαν οι πρωταγωνιστές που είναι διάσημοι στη χώρα τους και γενικά στην Νοτιοανατολική Ασία, εμείς δεν τους γνωρίζουμε. Δεν έχουν έρθει τέτοιες παραγωγές στις δικές μας τηλεοράσεις. Ωστόσο, πρόκειται για σύριαλ, τα οποία μπορεί να μας είναι άγνωστα, σίγουρα. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι προβάλλονται στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Νοτιοανατολική Ασία, Ινδονησία, Σιγκαπούρη κλπ. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτές τις εικόνες τις βλέπει ένας τεράστιος αριθμός πληθυσμού του πλανήτη. Βέβαια. Αυτές πρέπει εικόνες να το σημειώσουμε. Βέβαια. Αυτή είναι η σημασία του πράγματος, δηλαδή. Mm-hmm. Που έτσι και αλλιώς είχε ξεκινήσει να παρατηρείται μία αύξηση των επισκεπτών από τις συγκεκριμένες χώρες, πόσο μάλλον τώρα που θα έχουν και τέτοια ερεθίσματα από τα γυρίσματα αυτά. Ακριβώς. Έχει αρχίσει μέσα από το διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια και κυρίως μέσα από ιδιώτες, ταξιδιώτες και τα μεγάλα ταξιδιωτικά sites, τα οποία βάζουν τις εντυπώσεις τους, περιγράφουν τις εντυπώσεις τους, θετικές ή αρνητικές, οι ίδιοι επισκέπτες, τα γνωστά τα sites που τα ξέρουμε όλοι, τις γνωστές ιστοσελίδες. Μέσα από εκεί λοιπόν κυκλοφορεί πάρα πολύ πληροφορία και πάρα πολύ εικόνα που δεν θα μπορούσε σχεδόν κανένας δήμος ή περιφέρεια ή ακόμα και ένας ολόκληρος εθνικός οργανισμός τουρισμού να τα προβάλλει με τόση ταχύτητα και με τέτοια διάσπαση. Γίνεται πάρα πολύ εύκολο έτσι όπως έχει γίνει και είναι γεγονός ότι βέβαια και με προσπάθειες του Δήμου έχει έρθει ένας μεγάλος αριθμός νοτιοασιατών και κατοίκων της Άπου Ανατολής, έχουν έρθει εδώ στο νησί, έχουν γνωρίσει τις ομορφιές, τους θυμίζει λίγο και τον Ειρηνικό φαίνεται, οι βόρειες ακτές με τις εξωτικές και λευκές παραλίες που έχουμε. Mm-hmm. Είναι γεγονός όμως ότι αυτό το συγκεκριμένο σύριαλ ουσιαστικά κλείνει μια περίοδο πολύ παραγωγική και πολύ δημιουργική για την προβολή της Ζακύνθου. Μην ξεχνάμε ότι φέτος ήρθε εδώ το BBC και πραγματοποίησε, γύρισε ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο θα το δούμε προς το χειμώνα. Ένα ντοκιμαντέρ για το νησί, αποκλειστικά για το νησί. Μην ξεχνάμε ότι μια παραγωγή του Hollywood και ένα ντοκιμαντέρ επίσης αμερικανικό, Έλληνο-Αμερικανικό, γυρίζεται με αφορμή τη διάσωση της εβραϊκής κοινότητας εδώ στη Ζάκυνθο. Ένα γεγονός μοναδικής, μια μοναδική περίπτωση ιστορική. Και βέβαια έχουμε και εγχώριες παραγωγές, μουσικά βίντεο κλιπ γνωστών καλλιτεχνών, επισκέψεις διασημοτήτων που είτε έρχονται δημόσια είτε incognito, περνάνε από το νησί με τα σκάφη τους. Γενικώς υπήρχε μια μεγάλη κινητικότητα στο νησί. Πραγματικά και γυρίσματα διαφημιστικών σποτ. Είχε την τιμητική της η Ζάκυνθος φέτος, πραγματικά. Είχε την τιμητική της. Έκανε ό,τι μπορούσε σε αυτό και ο Δήμος και παραχωρώντας βέβαια τις περιοχές, δίνοντας άδειες για να χρησιμοποιηθούν ακτές, παραλίες, μέρη κτλ. Ώστε να γίνονται είτε γυρίσματα είτε επισκέψεις κτλ. Το θέμα είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα στην προβολή,
στην προβολή του νησιού μας σε μια αγορά που είναι καινούρια, που όμως είναι και τεράστια και είναι στο χέρι μας να την εκμεταλλευτούμε. Βέβαια, γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Είναι να συντονιστεί μια σειρά ουσιαστικά δράσεων και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τους ανθρώπους που φιλοξενούν και μεταφέρουν και βοηθούν στο να κατατοπιστούν τα συνεργεία αυτά, να έχουν τους οδηγούς τους. Δεν είναι εύκολο, βέβαια. Μάλιστα, οι ίδιοι συντελεστές, η παραγωγή που μιλήσαμε μαζί τους, μέλη της παραγωγής, είπαν ότι είχαν την αμέριστη συμπαράσταση και τη βοήθεια του Δήμου και τον ευχαριστούν πάρα πολύ γι' αυτό όλα τα μέλη και του ίδιου και τον ίδιο τον Δήμαρχο, αλλά και τα μέλη της Τουριστικής Επιτροπής του νησιού. Μείνανε πολύ ευχαριστημένοι βέβαια και από τη φιλοξενία και από τις εικόνες και από τον κόσμο. Και σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στην προβολή πάνω απ' όλα. Και μην ξεχνάμε ότι τα μέρη που προβάλλονται, οι χώρες που προβάλλονται αυτές οι σειρές, οι τηλεθεατές αυτοί, πρώτον, είναι μια αρκετά καλή οικονομική κατάσταση. Το βλέπουμε και από τον τουρισμό που έρχεται. Ο κάτοικος της Σιγκαπούρης, ο κάτοικος της Ιαπωνίας ή της Κίνας που αποφασίζει να κάνει ένα τόσο μεγάλο ταξίδι, σημαίνει ότι έχει και τα χρήματα για να τα δώσει και για να κάνει ένα τέτοιο ταξίδι. Ακριβώς. Είναι μια υψηλή κατηγορία τουριστών, με άλλα λόγια. Υψηλή κατηγορία που δεν συνηθίζουν να έχουν και τις δραστηριότητες των τουριστών που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στο Ιόνιο. Ασχολούνται, βλέπουν από κοντά αρχαιολογικά χώρους που έχουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον, βλέπουν τα μουσεία, πάνε στους ναούς. Δηλαδή, γενικότερα έχουν άλλες. Ακριβώς όπως το λέει Γεωργία, θέλουν να γνωρίσουν, να έρθουν σε επαφή με την τοπική κουλτούρα και τον πολιτισμό του μέρους που επισκέπτονται. Θέλουν να μαθαίνουν τα πάντα, από το να προμηθεύονται κάποια προϊόντα τα οποία μπορούν να μεταφέρουν μαζί τους στις αποσκευές τους, μέχρι να επισκεφθούν την πιο κρυφή, την πιο περίεργη γωνιά, στην οποία θα έρθουν σε επαφή με την τοπική κουλτούρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.